Τι να τρώω τις μέρες του καύσωνα? Υπάρχουν τρόφιμα που πρέπει να αποφύγω και άλλα να προτιμήσω? Τι πρέπει να γνωρίζω? Πάμε λοιπόν να δούμε 5 απλές και πρακτικές συμβουλές ώστε να είστε έτοιμοι όταν ο καύσωνας ξαναχτυπήσει. Συμβουλή νούμερο 1. Ίσως η πιο γνωστή αλλά και η πιο σημαντική συμβουλή. Ενυδάτωση. Όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία αναφοράς, που είναι περίπου οι 37 βαθμοί για τον άνθρωπο, το σώμα μας, με στόχο να πετύχει θερμορύθμιση, προκαλεί εφίδρωση, η οποία εφίδρωση αποτελεί και τον κυριότερο μηχανισμό αποβολής θερμότητας. Ο υδρότας που αποβάλλει το σώμα οδηγεί στην επαναφορά της θερμοκρασίας σε επίπεδα αποδεκτά. Ωστόσο, κρατήστε ότι όταν υδρώνουμε χάνουμε και νερό, το οποίο το σώμα μας είναι πολύ σημαντικό να αναπληρώσει. Η αφυδάτωση μπορεί πολύ γρήγορα να μας φέρει κόπωση, ατομία, χαμηλή συγκέντρωση, ακόμα και πονοκέφαλο. Είναι λοιπόν πολύ βασικό να πίνουμε αρκετό νερό ανατακτά χρονικά διαστήματα. 2 με 2,5 λίτρα συνολικών υγρών είναι η σύσταση του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού. Ωστόσο, αυτό μπορεί να φτάσει και τα 4 ή 5 λίτρα, ανάλογα το ύψος μας, το βάρος μας, την αθλητική δραστηριότητα του ανθρώπου και φυσικά το ρυθμό εφίδρωσης. Ακούστε το σώμα σας, πίνετε τακτικά νερό, ιδανικά πριν διψάσετε, και ρίξτε και μια ματιά στα πρωινά σας σούρα. Αν είναι πολύ σκούρα και δεν λαμβάνετε κάποια βιταμίνη που ίσως να επηρεάζει το χρώμα τους, τότε σίγουρα τα υγρά που πίνετε δεν επαρκούν. Μπορείτε ακόμα να βάλετε στο νερό σας δυόσμο, λεμόνι, φρούτα όπως φράουλες ή φέτες από πορτοκάλι, ώστε να το πίνετε ακόμα πιο ευχάριστα. Συμβουλή νούμερο 2. Μιλήσαμε για ενυδάτωση και νερό. Όμως, τι γίνεται με τους χυμούς, τα αναψυκτικά, τον καφέ, το αλκοόλ? Πάμε να δούμε. Το ιδανικό είναι να επιλέξουμε υγρά χωρίς θερμίδες τις περισσότερες φορές και ιδανικά χωρίς πολλά ζάχαρα, καθώς η ζάχαρη εντείνει το αίσθημα της δίψας. Οπότε τυποποιημένη χυμή και αναψυκτικά σίγουρα να μην είναι η πρώτη μας επιλογή. Ο καφές και το αλκοόλ τώρα με μέτρο δεν μας δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, προσέξτε, μην ξεγελάτε τη δίψα σας με το φρέντο σας στην παραλία, δροσίζεστε τοπικά στο στόμα, αλλά δεν δίνετε στο σώμα σας όλο το νερό που χρειάζεται. Αν όμως πίνετε και αρκετό νερό παράλληλα, ο καφές μας είναι μια χαρά. Ωστόσο, παιδιά, αν πίνετε πολύ καφέ, π.χ. πάνω από 3 φρέντο και φτάνετε στα 600 μιλιγκραμμ καφέινης, ή πίνετε πολύ αλκοόλ, π.χ. πάνω από 4 ποτήρια κρασί, που εννοείται το αντιπροτείνω, και φτάνετε στα 50 γραμμάρια εθανόλης, είναι πολύ καλό και σημαντικό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η πρόσληψη υγρών λόγω της διουρητικής δράσης των δύο αυτών ουσιών. Συμβουλή νούμερο 3. Αυξήστε τα φρούτα. Τα φρούτα κάνουν θαύματα τις μέρες του καύσωνα, καθώς μας βοηθούν πρώτον στην περαιτέρω ενυδάτωση και δεύτερον στην αναπλήρωση ηλεκτρολιτών. Θυμηθείτε ότι μέσω του υδρότα δεν χάνουμε μόνο νερό, αλλά χάνουμε και 4 βασικούς ηλεκτρολίτες: κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και χλώριο. Φρούτα με πολύ κάλιο είναι το πεπόνι, το πορτοκάλι, τα σίκα, ενώ τα βερίκοκα και η μπανάνα, πέρα από πολύ κάλιο, έχουν και πολύ μαγνήσιο. Συνδυάστε τα φρούτα στην παραλία στο σπίτι με λίγους ξηρούς καρπούς, που αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή μαγνησίου, ή φτιάξτε ένα σμούθι με φυτικό ρόφημα αμυγδάλου, πεπόνι ή κατεψυγμένη μπανάνα και έξτρα παγάκια, ή πάρτε μια ωραία φρουτοσαλάτα από το μπαρ της παραλίας, αν δεν θέλετε εννοείται να έχετε μαζί σας το φρουτάκι. Για τα άτομα που υδρώνουν αρκετά και έχουν και λίγο χαμηλή πίεση, προτείνω να συνδυάσουν τα φρούτα τους με αλατισμένους και όχι ανάλατους ξηρούς καρπούς στην παραλία, ώστε να αναπληρώσουν και τους δύο άλλους σημαντικούς ηλεκτρολίτες, δηλαδή το νάτριο και το χλώριο, οι οποίοι συνθέτουν το αλάτι. Συμβουλή νούμερο 4. Επιλέξτε πιο μικρά και πιο ελαφριά γεύματα. Τις μέρες του καύσωνα, παιδιά, το σώμα καταβάλει πολλή ενέργεια με στόχο να διατηρήσει τη θερμοκρασία του πυρήνα σταθερή, και η ικανότητα να πέψουμε γρήγορα τις τροφές μας μπορεί να επηρεάζεται. Ίσως παρατηρήσετε ότι τα ίδια φαγητά σας πέφτουν πιο βαριά και νιώθετε ένα αίσθημα φουσκώματος και δυσφορίας. Προτιμήστε πιο ελαφριά γεύματα με βάση τα λαχανικά και μειώστε τα λιπαρά, τα τηγανιτά, τα γεύματα με πολύ σάλτσες ή με κρέμα γάλακτος. Ένα λιπαρό γεύμα μπορεί να πάρει μέχρι και 6 ή και 8 ώρες για να χωνευτεί πλήρως. Οπότε φανταστείτε πόσο μπορεί να δυσκολευτείτε τις μέρες του καύσωνα.
οι σαλάτες με ελαφριές σος, με βάση τη μουστάρδα, το γιαούρτι, χαμηλού λίπους πρωτεΐνες όπως το κοτόπουλο, το ψάρι, το τόφου, το τυρί κότατζ και με κάποιον βραδιφλεγή υδατάνθρακα, δηλαδή υδατάνθρακα ολικής όπως η κοινόα, το ψωμί ολικής άλυσης, συνιστούν πολύ καλές και θρεπτικές και ελαφριές επιλογές. Στο κανάλι μου στο Instagram μπορείτε να βρείτε πολλές ιδέες για πολλές ελαφριές καλοκαιρινές σαλάτες. Και τέλος, συμβουλή νούμερο 5. Αποφύγετε πικάντικα και καυτερά τρόφιμα. Τέτοια τρόφιμα μπορεί να αυξήσουν προσωρινά την εσωτερική θερμοκρασία λόγω μιας ουσίας που έχουν, της καψαϊκίνης, και να μας κάνουν να αισθανόμαστε το σώμα μας ακόμα πιο ζεστό. Η καψαϊκίνη δίνει το σήμα στον εγκέφαλο ότι βρίσκεται σε ζεστό περιβάλλον, ακόμα και αν η εξωτερική θερμοκρασία δεν έχει αλλάξει. Προκαλεί εφίδρωση που μας δημιουργεί την αίσθηση ότι ζεσθενόμαστε ακόμα περισσότερο, αυξάνει ίσως λίγο την καρδιακή συχνότητα και μπορεί να προκαλέσει και αγκιοδιαστολή με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ροή αίματος στην περιφέρεια και ακόμα πιο έντονο αίσθημα ζέστης. Οπότε, ακόμα και αν είστε φανατικοί υποστηρικτές των καυτερών τροφίμων, σας παρακαλώ προσπαθήστε να ζήσετε χωρίς αυτά έστω για τις μέρες αυτές. Πριν κλείσω, να θυμίσω ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, με διαφορετική κατάσταση υγείας και διαφορετικές ανάγκες. Συνεπώς, ένας άνθρωπος με υπέρταση ή με νεφροπάθεια ή με κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευτεί τον ειδικό υγείας που τον παρακολουθεί για συγκεκριμένες και εξατομικευμένες κατευθύνσεις. Και φυσικά, πέρα από τις διατροφικές συμβουλές, είναι πολύ σημαντικό τις μέρες του καύσωνα να αποφεύγουμε κατά το δυνατόν την έκθεση στον ήλιο, να φοράμε γυαλιά ηλίου αν είμαστε έξω, ιδανικά σκουρόχρωμα, να μην ξεχνάμε εννοείται το αντιλιακό μας, το καπέλο μας και να προσέχουμε και την ποιότητα των ρούχων μας, ώστε να επιτρέπουμε στο σώμα μας να αερίζεται σωστά και να υδρώνει όταν χρειάζεται. Εύχομαι να βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον και να μάθατε και σήμερα κάτι καινούριο. Εννοείται περιμένω τα σχόλιά σας και να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο και θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η διατροφική μας κοινότητα. Σας εύχομαι ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι και μαζί τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά και να προσέχετε τις μέρες του καύσωνα.